Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσης μυστικής πληροφορίας. Ψήφισε συνολικά 268 βουλευτές. Βρέθηκα στην κάλπη 268 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 259. Άκυρο 8, λευκά 1. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 252. Κατά της πρότασης ψήφισαν 3. Παρόν ψήφισαν 4. Κατόπιν των αποτελεσμάτων της διεξαχθής μυστικής πληροφορίας γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντονίου για την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η πρότασή μου είναι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή να αποτελείται από 21 μέλη με εκπροσώπηση καταναλογία της δύναμής τους όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων κατ' εφαρμογή του άρθρου 156, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού της Βουλής. Προτείνω στο Σώμα η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και η υποβολή του πορίσματός της να είναι σε 3 μήνες από τη συγκρότησή της. Αύριο θα αποσταλούν οι επιστολές προς τους προέδρους κοινοβουλευτικών ομάδων για να δηλώσουν τους βουλευτές που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό και παρακαλώ τις κοινοβουλευτικές ομάδες να αποστείλουν μέχρι την Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, τα ονόματα των βουλευτών τους. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση? Παρακαλώ το Σώμα να εξουδωτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Το Σώμα παρέσχεται τη ζητήσα εξουδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,